Η κακοκαιρία Μπάλο σαρώνει από άκρη σε άκρη τη χώρα. Από τη Φλόρινα που έπεσαν τα πρώτα χιόνια, μέχρι την Κρήτη όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Στον Δήμο Προποντίδα στη Χαλκιδική, από την πολύ ισχυρή βροχή πλημμύρισε ο δρόμος στην είσοδο της Νέας Ηράκλειας, καθιστώντας το σημείο προσπέλαστο. Από το πρωί στην Καλαμάτα βρέχει καταρακτοδός, ενώ στα Μαλλιάδα υπερχείλισε γωγός υδάτος στην περιοχή Αγία Άννα. Στον πόρο Κεφαλονιάς έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Κλειστά τα σχολεία σε Μεσολόγγι, Κεφαλονιά και Ιθάκη, αλλά και στη Βόρεια Εύβοια, όπου ο Δήμαρχος αποφάσισε να γκρεμίσει γέφυρα στα πολίτικα υπό το φόβο υπερχείλισης. Βρισκόμαστε στο Αχλάδι. Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει, ωστόσο μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας συνεχίζουν να κάνουν τις εργασίες προκειμένου να προλάβουν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Η ανησυχία είναι μεγάλη, είναι δύσκολη νύχτα, πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όλοι για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε όλο αυτό. Οι εικόνες από τα πρώτα χιόνια κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Το θερμόμετρο το πρωί στον Ιμφαίο έδειχνε 0 βαθμούς, ενώ το χιόνι στο Πισοδέρι ξεπέρασε τα 10 εκατοστά. Στο Πύλιο που επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία βρέθηκε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος με κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών σε υποδομές και αγροτική παραγωγή και δεσμεύτηκε για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα τόσο στις ζημιές που έγιναν στις υποδομές, αλλά φυσικά και στις ζημιές που έγιναν στην πρωτογενή παραγωγή εδώ στους αγρότες της περιοχής του Κισού και όλου του Ανατολικού Πυλίου. Οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας στάλθηκαν στα κινητά από το 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και στη Θεσσαλονίκη.